κάτι. Με αυτή τη φράση στα χείλη ζουν χιλιάδες γυναίκες στη χώρα μας. Μία από αυτές υγειονομικός στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης καταγγέλει στο Open πως δέχεται απειλές από τον πρώην σύζυγό της. Ήρθε στη Χαλκιδική που έκανα διακοπές. Με πήρε πράγματα από το ξενοδοχείο μου. Δηλαδή, τι να σας πω, και ξέρω ότι είναι αυτός, γιατί τον είδα, έκανα μήνυση και εκεί. Δηλαδή, τραβώ ένα γολγοθά, το καταλαβαίνετε. Βγω έξω, από πίσω με παρακολουθεί. Έχω θέματα. Δεν μπορούν να με αφήσουν έτσι. Η περίπτωση της υγειονομικού στο Παπα-Νικολάου δεν είναι η μοναδική. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας για την ενδοοικογενειακή βία, 12.876 άνδρες άσκησαν ενδοοικογενειακή βία στη σύζυγο ή μόνιμη σύντροφό τους τους πρώτους 10 μήνες του 2024. 3.946 από αυτούς έχουν καταγγελθεί στις αρχές από τις πρώην συντρόφους τους. Αυτός είναι ο λόγος, το υπόστρωμα, αν θέλετε, της ενδοοικογενειακής βίας. Αυτή η προσπάθεια ελέγχου πάνω στη σύντροφο. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών, ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα, της κοπέλας που δολοφονήθηκε άγρια από τον πρώην σύντροφό της στο πλατήσκαλο του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων, δίνει ένα ηχηρό μήνυμα κατά της έμφυλης βίας μέσω του Open. Θέλω να πω σε όλες τις γυναίκες να μην φοβάτε καμία. Δεν έχει δικαίωμα κανένας να γροθοκοπεί γυναίκα, ούτε να σηκώνει χέρι πάνω σε γυναίκα. Περισσότερες από 15.000 γυναίκες το πρώτο δεκάμηνο του 2024 έφτασαν σε κάποια αστυνομική υπηρεσία για να καταγγείλουν περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Ένα νέο εργαλείο για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών θα είναι σύντομα στα χέρια των αρχών. Το εργαλείο αυτό ονομάζεται Risk Tool, μετρώντας τον κίνδυνο που διατρέχει το κάθε θύμα εξατομικευμένα μέσα από μια συγκεκριμένη μεθοδολογία ερωτήσεων, το σύστημα θα κρίνει πόσο επικίνδυνος είναι ένας κακοποιητής, ώστε να λαμβάνονται και τα κατάλληλα μέτρα. Το σύστημα αυτό θα έχει εφαρμογή καθολικά στη χώρα μας, στα αστυνομικά τμήματα, στα συμβουλευτικά κέντρα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, ακόμα και στα νοσοκομεία.